Και τώρα μαζί μας ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, σύντροφος Δημήτρης Κουτσούμπας. Συντρόφισσες και σύντροφοι! Απόψε, από εδώ, από το Σύνταγμα, από αυτή την πραγματικά μεγαλειώδη συγκέντρωση, απευθύνουμε κάλεσμα στους εργάτες, στους υπάλληλους, στους άνεργους, στους ανθρώπους του καθημερινού μόχθου, στα νέα παιδιά που για πρώτη φορά θα ψηφίσουν, να φτάσουν στην κάλπη με τα ψηφοδέλτια του αγώνα, της ελπίδας, της προοπτικής. Αυτή η ελπίδα, αυτή η προοπτική έχει όνομα και γράφεται με μεγάλα γράμματα «Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στις ευρωεκλογές», «Λαϊκή συσπήρωση στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές». Και αυτό το ξέρουν καλά όχι μόνο όσοι και όσες έχουν αποφασίσει να στηρίξουν το ΚΚΕ παντού, αλλά και όλοι όσοι και όσες ακόμα το σκέφτονται. Ξέρουν καλά πως αν υπάρχει ένα κόμμα που έχει βάλει τη σφραγίδα του στους αγώνες του λαού μας για να πάρει πίσω τα κλεμμένα, για να διεκδικήσει τα αυτονόητα, αυτό είναι το ΚΚΕ. Ξέρουν καλά πως εμείς κρατήσαμε την ελπίδα ζωντανή όλα αυτά τα χρόνια, μαζί με άλλους αγωνιστές που πορεύονται μαζί μας, πλάι μας, μέσα στους τόπους δουλειάς, στις γειτονιές, στις πόλεις και τα χωριά των μπλόκων της αγροτιάς, στα σχολιά και στις σχολές. Ξέρουν καλά πως ακόμα κι αν δεν συμφωνούν σε όλα μαζί μας, υπάρχει όμως προοπτική για το λαό. Και αυτή σε πείσμα όλων την κρατάει ανοιχτή μόνο το ΚΚΕ με την ανατρεπτική πολιτική του πρόταση. Σε όλους αυτούς απευθυνόμαστε και τους λέμε: τώρα είναι η ώρα να κάνετε αυτό που κάθε φορά αναβάλλετε για αργότερα. Ρίξτε στην κάλπη το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ της λαϊκής συσπήρωσης. Γιατί όλοι θέλετε, μας το λέτε άλλωστε καθημερινά, να πάει καλά το κουκουέ στις εκλογές. Θέλετε όλοι να ανεβάσει τα ποσοστά του, να αυξήσει τις δυνάμεις του παντού, και στην Ευρωβουλή και στους Δήμους και στις περιφέρειες. Γιατί κατά βάθος ξέρετε πως τα δύσκολα δεν τέλειωσαν και στα δύσκολα ο λαός μας πρέπει να έχει στήριγμα, να έχει αποκούμπι, και αυτό ήταν, είναι και θα είναι μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Η ενίσχυση λοιπόν του ΚΚΕ παντού είναι στο χέρι σας. Γι' αυτό κάντε τώρα δική σας υπόθεση την ισχυροποίηση του ΚΚΕ, για να μπορεί η πλειοψηφία του λαού να χαμογελά το βράδυ των εκλογών. Και αυτό το χαμόγελο το χρειαζόμαστε,
για να τονώσουμε την αισιοδοξία του λαού μας, για να δυναμώσουμε τους αγώνες, τις διεκδικήσεις μας. Το χρειαζόμαστε για να πάρουμε δύναμη που θα επιστρέφει κάθε μέρα στο λαό, για να φωτίσουμε επιτέλους το δικό μας δρόμο, το δρόμο του λαού, με την εξουσία στα δικά του χέρια. Μπορούμε με ισχυρό ΚΚΕ παντού. Αυτές τις τελευταίες μέρες πριν την κάλπη ανεβαίνει ξανά η ίδια κακοπαιγμένη παράσταση. Οι ρόλοι μοιρασμένοι, το σενάριο γνωστό, αντιλαϊκό. Στημένες κοκορομαχίες για τα μικρά, τα επιμέρους, για να κρύψουν ότι στα μεγάλα, στα κρίσιμα για τη ζωή του λαού, συμφωνούν και επαυξάνουν. Οι θεατές, δηλαδή οι άνθρωποι του μόχθου, βαριούνται γιατί ξέρουν ότι σε αυτή την παράσταση λείπουν τα δικά τους βάσανα, τα προβλήματα των παιδιών τους. Λείπει η μεγάλη εικόνα, η αμήλικτη καθημερινότητα για τους πολλούς. Αυτό το έργο λοιπόν πρέπει να κατέβει. Να κατέβει μια ώρα αρχίτερα και στη θέση των σημερινών άθλιων πρωταγωνιστών να ανέβει ο λαός μας. Και το σενάριο να είναι οι πραγματικές του ανάγκες. Σε αυτή λοιπόν την κακοπαιγμένη παράσταση με το αντιλαϊκό σενάριο, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία τσακώνονται ποιανού το όνομα θα είναι πρώτο στη μαρκίζα. Πάντως, οφείλουμε να το ομολογήσουμε ότι εναλλάσσεται η κωμωδία με το δράμα. Γιατί γελάνε και τα μωρά παιδιά με την προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να πείσει ότι δήθεν μάχεται για τα συμφέροντα των πολλών ενάντια στις ελίτ. Αλλά και με την αμηχανία της Νέας Δημοκρατίας, η οποία θέλει να πείσει τις ελίτ ότι αξίζει περισσότερο την προσοχή τους, γιατί μπορεί να τα κάνει αυτή καλύτερα και μάλιστα και πιο αποτελεσματικά. Το ερώτημα είναι απλό. Αφορά αλήθεια το λαό αυτή η αντιπαράθεση? Αφορά το λαό ποιος θα δουλεύει για το μεγάλο κεφάλαιο, για τους επιχειρηματίες ενάντια στα συμφέροντά του? Ποιος θα τρέχει για να υλοποιήσει τα σχέδια των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ? Αφορά το λαό ποιος θα απολαμβάνει τη στήριξη αυτών που μέσα στην κρίση είδαν τα κέρδη τους να μεγαλώνουν, ενώ τα δικαιώματα των λαϊκών στρωμάτων, των εργαζομένων, των συνταξιούχων έπεσαν στα τάρταρα? Το δίλημα για το λαό δεν είναι σε ποιανού επιχειρηματία τα κότερα πίνουν τις σαμπάνιες τους, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, των άλλων αστικών κομμάτων. Το έχουμε πει και θα το επαναλάβουμε. Στο ίδιο κότερο είναι όλοι τους. Όταν μαζί ψήφιζαν την εθελοντική και μάλιστα μειωμένη φορολογία για τους εφοπλιστές, όταν ψήφιζαν όλες τις φοροαπαλλαγές για το μεγάλο κεφάλαιο, τις επιδοτήσεις στις business των μονοπωλίων, όταν ψήφιζαν το τρίτο μνημόνιο, όταν ο ένας ψήφιζε και ο άλλος εφάρμοζε τους μνημονιακούς νόμους, όταν επιτίθεντο στο δικαίωμα της απεργίας, τότε όλοι αυτοί μαζί στο ίδιο κότερο βρίσκονταν και συνεχίζουν να βρίσκονται όσο κι αν προσπαθούν να κρύψουν ότι συμπλέουν στα βασικά, στα κύρια. Όμως ο λαός μας δεν θέλει πλέον να παραμένει θεατής ή ακόμα χειρότερα κομπάρσος με πρωταγωνιστές αυτούς τους δυο. Ο λαός θέλει να γίνει ο ίδιος πρωταγωνιστής.
εκλογές μπορεί με ισχυρό ΚΚΕ να κάνει την πραγματική διαφορά. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία και από κοντά το κοινάλ ΠΑΣΟΚ του λένε χωρίς να ντρέπονται ότι πρέπει να θεωρήσει περασμένα, ξεχασμένα όλα όσα έχασε μέσα στην κρίση τα προηγούμενα χρόνια. Στην ουσία αυτό που του λένε να ψηφίσει την Κυριακή είναι να τους χαρίσει τα κλεμμένα. Αυτό του λέει ο κύριος Τσίπρας όταν λέει πως το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ γράφει επάνω 13η σύνταξη. Αυτό του λέει ο Μητσοτάκης όταν λέει πως θέλει να μειώσει φόρους, να δημιουργήσει νέες δουλειές και γι' αυτό θα διαπραγματευτεί χαμηλότερα πλεονάσματα. Τις είδαμε, τις ζήσαμε τις διαπραγματεύσεις τους, όλων τους. Χώρια που όλα αυτά που προεκλογικά τάζουν είναι όλα υποαίρεση, αφού οι ίδιοι πάλι μας λένε πως η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας συνδέεται άμεσα με το γενικότερο διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Την ίδια ώρα που υπόσχονται αυξημένους ρυθμούς ανάπτυξης, οδεύουμε διεθνώς προς μια νέα καπιταλιστική κρίση, όπου μια οικονομία τόσο ανοιχτή όσο η ελληνική, ατμομηχανή της οποίας είναι ο τουρισμός και οι διεθνείς μεταφορές, είναι δύσκολο να μην γονατίσει. Με τα σύννεφα μιας νέας κρίσης να αχνοφαίνονται, με τους οικονομικούς ανταγωνισμούς, τους εμπορικούς πολέμους που οπωσδήποτε επιδρούν στην όποια ανάκαμψη στην Ελλάδα, τα πράγματα για το λαό μας θα είναι ακόμα πιο δύσκολα αν δεν αποφασίσει να τους πάρει αμπάριζα όλους αυτούς και το σύστημά τους μαζί. Φίλες και φίλοι, το δίλημα δεν είναι ποιος από τους δύο, γιατί η πείρα όλων αυτών των χρόνων δείχνει πως δεν υπάρχει κάποιο μικρότερο κακό. Σκεφτείτε τι λέγανε και πού βρισκόμαστε σήμερα. Για να μην γίνουμε η γενιά των 700 ευρώ, φτάσαμε να γίνουμε η γενιά των 400 και των 300 ευρώ. Για να κρατήσουμε μια θέση εργασίας, μας τη μοίρασαν στα 2 και στα 3. Για να σώσουμε τις συντάξεις, φτάσαμε σε επιδόματα πείνας και για παλιούς και για νέους συνταξιούχους. Για να απαλλαγούμε από τον ένφια, φτάσαμε σήμερα να πληρώνουμε όχι μόνο τον ένφια, αλλά και νέους φόρους, νέα χαράτσια. Για να απαλλαγούμε από τα μνημόνια του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, φορτωθήκαμε ένα τρίτο που όλοι μαζί ψήφισαν με το ΣΥΡΙΖΑ. Για να διαγραφεί ένα χρέος που δεν το δημιούργησε ο λαός μας, βρεθήκαμε με ένα ακόμα μεγαλύτερο χρέος που το φορτωθήκαμε εμείς και τα δυσέγγονά μας. Για να γλιτώσουμε από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ πριν, φορτωθήκαμε το νέο ΠΑΣΟΚ του ΣΥΡΙΖΑ με τους ακροδεξιούς των ΑΝΕΛ και άλλους πολιτικούς γυρολόγους από το παλιό χρεοκοπημένο διεφθαρμένο ΠΑΣΟΚ. Και τελικά, από το μικρότερο κακό, πηγαίνουμε πάντα σε ένα μεγαλύτερο. Φτάσαμε στις παροχές ψίχουλα, όπου η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ επιστρέφει στο λαό ένα από τα 10 που του έχει κλέψει, ενώ τα υπόλοιπα 9 τα δίνει ως δωράκι στο μεγάλο κεφάλαιο. Και θέλει να τους πει και από πάνω ο λαός ευχαριστώ. Και αυτό το ευχαριστώ, προσέξτε, αν γίνει ψήφος την Κυριακή, θα είναι έγκριση για ένα νέο γύρο αντιλαϊκής επίθεσης από όλους τους.
και ο κύριος Τσίπρας και προεκλογικά κάνουν αυτό που ξέρουν να κάνουν καλά. Προσπαθούν να εξαπατήσουν πάλι το λαό, βαφτίζοντας το κρέας ψάρι. Όπως οι Τρόικα πριν έγιναν θεσμοί και κουαρτέτο, έτσι και τώρα ένα μόνιμο, πολύ χαμηλό επίδομα το βάφτισαν 13η σύνταξη. Το αν πρόκειται για 13η σύνταξη μπορούν βέβαια να το απαντήσουν οι ίδιοι συνταξιούχοι που πήραν κουτσουρεμένο και αυτό ακόμα το πενιχρό επίδομα. Το απαντούν όμως και οι ίδιοι αριθμοί, οι δικοί τους αριθμοί, αυτούς που δίνει η κυβέρνηση. Ούτε 13η, ούτε 14η είναι για το σύνολο των συνταξιούχων, οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια με τους αγώνες τους απαιτούν όχι ένα κουτσουρεμένο επίδομα που χωρίζει και κατηγοριοποιεί όλους όσοι δούλεψαν μια ζωή και οι κόποι τους ληστεύθηκαν από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, αλλά απαιτούν ολόκληρη την 13η και 14η σύνταξη και όλα τα κλεμμένα. Είναι πρόκληση να εμφανίζεται η κυβέρνηση ως σωτήρας των αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών, βιοτεχνών, εμπόρων, των υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Γιατί μόνο σωτηρία δεν είναι το αυτονόητο κούρεμα των χρεών στα ασφαλιστικά ταμεία, το οποίο όχι μόνο δεν χαρίζεται, αλλά αντίθετα ανταλλάσσεται εκβιαστικά με τη δραστική μείωση των συντάξεών τους, στην οποία οδηγεί ο επανυπολογισμός των ασφαλιστικών τους εισφορών με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου. Είναι πρόκληση γιατί στην πράξη αποδεικνύεται ότι τα μέτρα αυτά έχουν εισπρακτικό χαρακτήρα, αφού στην ουσία η κυβέρνηση σπρώχνει αυτούς που η ίδια βούλιαξε στα χρέη στον κισέ της εφορίας και των ασφαλιστικών ταμείων με τις κατασχέσεις και τους πληστηριασμούς να περιμένουν στη γωνία ακόμα και για χρέη 500 ευρώ. Ενώ την ίδια ώρα διατηρείται άθικτο όλο το αντιλαϊκό οπλοστάσιο, η φορολόγησή τους από το πρώτο ευρώ, ο ένφια, το τέλος επιτιδεύματος, τα δημοτικά τέλη, οι ασφαλιστικές εισφορές στο 20% του εισοδήματος. Η αγροτιά επίσης είναι καταχρεωμένη, αφού αγοράζει πανάκριβα από τους βιομήχανους τα μηχανήματα, τα λιπάσματα, άλλα εφόδια, πληρώνει ακριβά το πετρέλαιο κίνησης, ενώ οι μεγαλέμποροι ρίχνουν τις τιμές κάτω από το κόστος παραγωγής. Οι αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ είναι ελάχιστες, με αποτέλεσμα απληρωσιά, κανόνια, εκτοπισμό από την ίδια την αγροτική παραγωγή. Για όλα αυτά θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας να του πούν και ευχαριστώ οι συνταξιούχοι, οι αυτοαπασχολούμενοι μικροεπιχειρηματίες της πόλης και της Υπαίθρου. Μπορεί ο Τσίπρας να παρουσιάζει σαν όραμα του ΣΥΡΙΖΑ τάχα την πατρίδα των πολλών, στην οποία δήθεν όλοι οι εργαζόμενοι έχουν δικαιώματα, η παιδεία και η υγεία είναι καθολικό δικαίωμα, οι νέοι μπορούν να ονειρεύονται και άλλα τέτοια ποιητικά. Όμως στην Ελλάδα της τετράχρονης διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ συμβαίνουν ακριβώς τα αντίθετα. Οι εργαζόμενοι ξεζουμίζονται, δουλεύουν μέχρι και 12-13 ώρες τη μέρα, συνεχόμενα επταήμερο, 12ήμερη εργασία, σύμφωνα με τις ίδιες τις αντεργατικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με μισθούς χαρτζιλίκι, όπως είναι οι νέοι στον τουρισμό, στον επισιτισμό, στο εμπόριο, σε άλλους κλάδους. Η κυριακάτικη αργία αποτελεί παρελθόν. Η μερική απασχόληση σπάει κόκαλα, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ τόλμησε να βάλει χέρι μέχρι και στο πιο ιερό δικαίωμα των εργαζομένων, στο δικαίωμα στην απεργία. Η κρατική χρηματοδότηση στα νοσοκομεία μειώθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ
κατά 600 εκατομμύρια ευρώ. Οι ελλείψεις μεγαλώνουν. Ο χρόνος αναμονής για τα χειρουργεία, για θεραπείες, μετράει μήνες πολλούς. Με λίγα λόγια, αν δεν έχεις να τα σκάσεις στην ιδιωτική υγεία, τρέμεις μην τυχόν και αρρωστήσεις. Το σχολείο με τον νόμο Γαβρόγλου γίνεται όλο και πιο ακριβό εξεταστικό κέντρο, ενώ όσο πιο ελαφριά είναι η τσέπη των γονιών, τόσο πιο σύντομη γίνεται η διαδρομή του κάθε παιδιού στην εκπαίδευση. Γενικεύονται τα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά, ενώ για πρώτη φορά δημιουργούνται και προπτυχιακά προγράμματα με δίδακτρα. Τα όνειρα των νέων μας υποθηκεύονται, αφού η ανεργία που τα χαμείωσε ο ΣΥΡΙΖΑ στις νέες ηλικίες παραμένει σε πολύ υψηλά ποσοστά, ενώ οι νέοι και οι νέες εξακολουθούν να φεύγουν στο εξωτερικό και όσοι έφυγαν τα προηγούμενα χρόνια δεν έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν. Όλα όσα περιγράφουμε συμβαίνουν στη δική τους πατρίδα και αυτή δεν είναι η πατρίδα των πολλών, αλλά είναι η πατρίδα των λίγων. Πατρίδα τόσο για το ΣΥΡΙΖΑ όσο και για τη Νέα Δημοκρατία είναι τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης, των ελίτ που και οι δυο υπηρετούν, έστω με διαφορετικό στυλ, με διαφορετική φρασιολογία. Άλλωστε, για όλους αυτούς ψήφισαν παρέα το τρίτο πιο βάρβαρο μνημόνιο. Για αυτές τις ελίτ έχουν ψηφίσει μαζί το τελευταίο διάστημα μια μεγάλη λίστα από παροχές, φοροαπαλλαγές, επιδοτήσεις στο μεγάλο κεφάλαιο. Και ξέρετε, οι ελίτ δεν είναι αχάριστες. Ξέρουν να επιβραβεύουν αυτόν που τους βγάζει τη βρώμικη δουλειά και κατά προτίμηση με τις λιγότερες δυνατές αντιδράσεις. Γι' αυτό ο ΣΕΒ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, ο Αμερικάνος πρέσβης, πολλοί άλλοι στάζουν μέλη για τον κύριο Τσίπρα. Λογικό είναι, όταν τα βλέπει αυτά η Νέα Δημοκρατία, αυτό το κλασικό κόμμα της αστικής τάξης στη χώρα, να σκάει από το κακό της και να υπερθεματίζει σε προτάσεις υπέρ του κεφαλαίου, που προκαλούν αποστροφή σε κάθε προοδευτικό άνθρωπο. Για ποια πατρίδα όμως μιλάει ο Τσίπρας, όταν η χώρα μας έχει μετατραπεί σε μια απέραντη αμερικανονατοϊκή βάση, πάλι για να αναβαθμιστεί η θέση των μονοπωλίων και όσων τα υπηρετούν. Όταν η Ελλάδα γίνεται ορμητήριο επιθέσεων των υπεριαλιστών απέναντι στις πατρίδες άλλων λαών. Ποια πατρίδα υπηρετούν οι σχεδιασμοί για τη δημιουργία νέων βάσεων ελικοπτέρων, drones, μέχρι μεταφορά πυρηνικών όπλων των Αμερικάνων στην Ελλάδα, όταν ήδη έχει επιβεβαιωθεί ότι τέτοιες εγκαταστάσεις θα γίνουν στόχος επιθέσεων από άλλες δυνάμεις σε ενδεχόμενη όξυνση. Ποια πατρίδα, ποια κυριαρχικά δικαιώματα διασφαλίζει η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ που δεν αναγνωρίζει σύνορα στο Αιγαίο, το οποίο θεωρεί ενιαίο επιχειρησιακό χώρο. Ποια πατρίδα συνεχίζουν να υπηρετούν σε αποστολές εκτός συνόρων τα στελέχη των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Όλα τα παραπάνω βέβαια γίνονται με την απόλυτη συμφωνία και της Νέας Δημοκρατίας και όλων των υπολείπων αστικών κομμάτων. Το ομολογεί άλλωστε ο ίδιος ο Αμερικάνος πρέσβης, όταν λέει ότι δεν ακούει από την αντιπολίτευση κάτι διαφορετικό από αυτά που συζητά με την κυβέρνηση. Είναι
Ελλάδα και παντού υπάρχουν δύο πατρίδες που βρίσκονται σε ανηρήνευτη σύγκρουση μεταξύ τους. Απ' τη μια είναι η πατρίδα της εργατικής τάξης, του ελληνικού λαού, που με τους σκόπους του φτιάχνει ό,τι βλέπουμε σήμερα σε αυτόν τον τόπο. Από την άλλη είναι η πατρίδα μιας χούφτας εκμεταλλευτών, παράσιτων, που χωρίς να προσφέρουν τίποτα τσεπώνουν όλον αυτόν τον πλούτο, που όταν τους συμφέρει παίρνουν και τις επιχειρήσεις τους και τις μεταφέρουν σε άλλες πατρίδες ή σηκώνουν στα καράβια τους άλλες ξένες σημαίες, γιατί αυτό συμφέρει τα κέρδη τους. Αυτόν την πατρίδα ταΐζουν με την πολιτική τους και ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Η Ελλάδα και η Ευρώπη των λαών, της αλληλεγγύης και της συνεργασίας, μπορεί να είναι μόνο η Ελλάδα και η Ευρώπη του σοσιαλισμού. Μακριά έξω από τα ιμπεριαλιστικά δεσμά των συμμαχιών του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τους λαούς σε κάθε χώρα να έχουν στα δικά τους χέρια την εξουσία και τον πλούτο που παράγουν. Και γι' αυτό την Ελλάδα των πολλών δεν μπορεί να την κάνει πραγματικότητα καμιά αντιλαϊκή κυβέρνηση, όπως κι αν ονομάζεται αυτή, από όπου κι αν κρατάει η σκούφια αυτών που την απαρτίζουν. Η Ελλάδα των πολλών μπορεί να γίνει πράξη μόνο μέσα από την πάλη των πολλών, των εργαζομένων, των αγροτών, των επαγγελματιών, των επιστημόνων, των νέων, από τη συμμαχία τους που θα σαρώσει το κεφάλαιο και την εξουσία του. Για να δυναμώσει σήμερα αυτή η προοπτική, για να δυναμώσει η λαϊκή αντιπολίτευση απέναντι στις αποχέρει αντιλαϊκές κυβερνήσεις και τους διάφορους πρόθυμους, για να συγκεντρωθούν δυνάμεις στην καθημερινή σύγκρουση με τις αντιλαϊκές κυβερνήσεις, με το κεφάλαιο, ο λαός μας γι' αυτό χρειάζεται πολύ περισσότερο ένα ισχυρό ΚΚΕ παντού. Συντρόφισσες και σύντροφοι, ούτε οι δήθεν προοδευτικές συμμαχίες ενάντια στην ακροδεξιά του Τσίπρα, ούτε οι κορώνες ενάντια στο λαϊκισμό του Μητσοτάκη μπορούν να κρύψουν πως και οι δύο προσκυνούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι αντιδραστική γιατί ακριβώς είναι καπιταλιστική ένωση. Οι λαοί της Ευρώπης, όταν μιλούν για πρόοδο, δεν εννοούν την ευελιξία στην αγορά εργασίας, δηλαδή την ακόμα μεγαλύτερη εκμετάλλευση της εργατικής τάξης με έναν πιο ευέλικτο τρόπο. Δεν εννοούν τα εκατομμύρια των ανέργων, των φτωχών, των ανθρώπων που πρέπει να ζήσουν με λιγότερο από ένα ευρώ την ημέρα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ευρωπαϊκοί λαοί ξέρουν πως πρόοδος δεν είναι η γραμμή του ελάχιστου για τους πλέον εξαθλιωμένους, που δεν καλύπτει καν τα αυτονόητα και διαπερνά τα πάντα, την υγεία, τα σχολεία, τους παιδικούς σταθμούς, την κοινωνική ασφάλιση, τη σύνταξη ως τα σκουπίδια και τους πληστηριασμούς. Ούτε βέβαια το δόγμα κόστος-όφελος που μετράει με τα κέρδη τους τα έργα προστασίας του λαού
και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τα επιλέγει. Και αυτό το δόγμα τους, το δόγμα όλων αυτών που κυβέρνησαν και κυβερνούν, μας έπνιξε στη μάνδρα, μας έκαψε στο μάτι, ζήσαμε ανίποτες τραγωδίες. Πρόοδος δεν είναι η προώθηση των ιμπεριαλιστικών σχεδίων για να εξασφαλιστούν οι business για τους ευρωπαϊκούς ομίλους που λιμένονται τον πλούτο των λαών, τις πηγές ενέργειας, τους δρόμους μεταφοράς της. Ούτε βέβαια ο Ευρωστρατός, οι 24 στρατιωτικές αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανά τον κόσμο, οι βομβαρδισμοί στη Συρία, στη Λιβύη, οι Μόριες. Πρόοδος δεν είναι ο αντικομουνισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον οποίο προσχώρησε και επίσημα ο ΣΥΡΙΖΑ με την υπογραφή του Τσίπρα στην μετική απόφαση μαζί με ακροδεξιούς και τα περί σιδηρού παραπετάσματος. Αυτή την υπογραφή πρέπει να την πληρώσουν ακριβά τα παιδιά, τα εγγόνια των αγωνιστών κομμουνιστών. Δεν μπορούν να αποδεχτούν με ψήφο στο ΣΥΡΙΖΑ όλη αυτή την προπαγάνδα που ήταν γραμμένη πάνω στις καταδικαστικές αποφάσεις που έστελνε σε φυλακές, σε εξορίες, στα εκτελεστικά αποσπάσματα τότε τους πατεράδες, τις μανάδες, τους παππούδες μας, που με αυτοί στήθηκαν στον τοίχο ο Νίκος Μπελογιάννης, ο Νίκος Πλουμπίδης, χιλιάδες άλλοι αγωνιστές. Καταδικάστηκε ο Χαρίλαος Φλωράκης, του οποίου σήμερα τιμάμε τη μνήμη, καθότι είναι η μέρα που πριν 14 χρόνια έφυγε από κοντά μας. Ας αφήσουν αυτά που ξέρουν οι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, που δήθεν τους έπιασε ο πόνος για την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Ξέρουν καλά πως η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις των κρατών μελών της, σοσιαλδημοκρατικές, νεοφιλελεύθερες και οι δήθεν αριστεροί του ΣΥΡΙΖΑ μαζί, στρώνουν το έδαφος στην ακροδεξιά και το φασισμό στην Ευρώπη. Με τις αντιλαϊκές αποφάσεις που κατά 90% όλοι μαζί ψήφισαν μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Βλέπετε. Βλέπετε, στις δήθεν προοδευτικές συμμαχίες του ΣΥΡΙΖΑ χωράνε όλοι, από τον Τραμπ που στηρίζεται από την Ku Klux Klan που δολοφονεί μετανάστες, μέχρι τον Νετανιάχου εδώ στο Ισραήλ που δολοφονεί εγγύους και μικρά παιδιά. Προοδευτική συμμαχία δεν γίνεται με τους δολοφόνους του Γρηγόρη Λαμπράκη, που σαν σήμερα πριν 56 χρόνια δέχτηκε την άνανδρη επίθεση στη Θεσσαλονίκη που τον οδήγησε στο θάνατο από τους εγκάθετους του παρακράτους και των Αμερικάνων. Σας τη χαρίζουμε αυτή τη συμμαχία και το ίδιο θα κάνει και όλος ο ελληνικός λαός. Νέοι και νέες, φίλοι και φίλες, σε αυτές τις εκλογές ψηφίζουν για πρώτη φορά περίπου μισό εκατομμύριο νέοι άνθρωποι ηλικίας από 17 έως 21 ετών και όπως είναι φυσικό, όλα τα επιτελεία και τα κόμματα έχουν πέσει κατά πάνω
για να τους εγκλωβίσουν πάλι σε μια από τα ίδια. Μάλιστα, ο κύριος Τσίπρας, για να καλοπιάσει τα νέα παιδιά, τους λέει «εμείς σας εμπιστευόμαστε». Δεν σας εμπιστεύονται εκείνοι όμως, κύριε Τσίπρα, γιατί οι νέοι άνθρωποι έχουν όνειρα για το σήμερα και το αύριο και δεν παρετούνται από αυτά, γιατί δεν αποδέχονται ως φυσιολογικό να ζουν χειρότερα από ό,τι ζούσαν πριν οι πατεράδες τους. Γιατί δεν ταιριάζει στους νέους ανθρώπους η μιζέρια του συμβιβασμού με τα ελάχιστα, τα κατώτατα και τα μερίσματα, την ώρα που λίγοι αυξάνουν τα κέρδη τους, είτε με Νέα Δημοκρατία είτε με ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τους ταιριάζει στους νέους το χαμήλωμα των απαιτήσεων στο οποίο επενδύει και καλλιεργεί στην νεολαία ο ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα με μεγαλύτερη ικανότητα σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Οι νέοι και οι νέες που ανησυχούν για την άνοδο του φασισμού και θέλουν το φίδι να ξαναγυρίσει στην τρύπα του, δεν πρόκειται να στηρίξουν αυτούς που παίζουν τον αυλό για να σηκώνεται το φίδι. Αυτούς που χαϊδεύουν απρόκλητα τη Χρυσή Αυγή, ελπίζοντας να κόψει και καμιά ψήφο από τους αντιπάλους τους. Ξέρουν. Ξέρουν ότι μόνο το ΚΚΕ τα βάζει με το σύστημα που υπηρετούν οι φασίστες. Ξέρουν ότι είναι τα μέλη της ΚΝΕ που δίνουν τη μάχη στα σχολιά και στις σχολές για να μην τολμάει φασίστας να πατήσει το πόδι του. Και πολλά νέα παιδιά ψηφίζουν ΚΚΕ σήμερα για να γκρεμιστεί η ναζιστική Χρυσή Αυγή από την τρίτη θέση. Γιατί ξέρουν πως η Χρυσή Αυγή δεν γκρεμίζεται ούτε με ψήφο στο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε με ψήφο στη Νέα Δημοκρατία ή στο Κινάλ ΠΑΣΟΚ. Η πρόταση του ΚΚΕ είναι αυτή που ταιριάζει στη νεολαία. Γιατί το προοδευτικό, το σύγχρονο, το καινοτόμο δεν είναι να αποδέχεσαι τα πράγματα ως έχουν. Προοδευτικό είναι να αμφισβητείς, να παλεύεις για μια καλύτερη ζωή, για μια κοινωνία δίκαιη, χωρίς εκμετάλλευση, χωρίς πολέμους. Γι' αυτό και τα νέα παιδιά μπορούν να κάνουν πράξη αυτό για το οποίο ήδη ανησυχούν τα επιτελεία του συστήματος. Να ψηφίσουν δηλαδή ΚΚΕ, να ψηφίσουν λαϊκή συσπήρωση. Απόψε, από το βήμα αυτής της μεγάλης συγκέντρωσης, απευθυνόμαστε σε κάθε προοδευτικό αριστερό άνθρωπο, σε κάθε αγωνιστή και αγωνίστρια που δεν βολεύεται με λιγότερο ουρανό, δεν βολεύεται κάτω από ξένα βήματα. Τα πρόσωπά μας δεν βολεύονται παρά μόνο στον ήλιο. Οι καρδιές μας δεν βολεύονται παρά μόνο στο δίκιο, όπως έγραφε ο μεγάλος μας ποιητής, ο κομμουνιστής Γιάννης Ρίτσος. Απευθυνόμαστε στον λαϊκό κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας, που αναγνωρίζουν στο ΚΚΕ την εντιμότητα, τη συνέπεια, την υπευθυνότητα. Σε όλους όσοι και όσες με βαριά καρδιά κοιτάνε πίσω, ελάτε να βαδίσουμε μαζί τον ίδιο δρόμο για το δίκιο μας, για τη ζωή μας, για τη ζωή των παιδιών μας. Ελάτε να βαδίσουμε μαζί για να δυναμώσουμε τη λαϊκή αντιπολίτευση κόντρα στον πραγματικό αντίπαλο, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το κεφάλαιο και τα στηρίγματά τους στους δήμους και στις περιφέρειες.
Ελάτε να βαδίσουμε μαζί για να κάνουμε ένα αποφασιστικό βήμα μπροστά με ψήφο στο ΚΚΕ στις ευρωεκλογές, με ψήφο στη λαϊκή συσπήρωση στους δήμους και τις περιφέρειες. Ελάτε να βαδίσουμε μαζί για να βγει την επόμενη μέρα δυνατότερος ο λαός, για να μην δώσουμε δικαίωμα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ να ισχυρίζονται ότι ο λαός έδωσε έγκριση στις επιλογές τους, για να αφήσουμε πίσω το δρόμο των συνεχών θυσιών για τους λίγους, για τα κέρδη των λίγων, να χτυπήσουμε τη λογική των μειωμένων απαιτήσεων και της μισής ζωής, για να πούμε ένα δυνατό όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση της φτώχειας και των πολέμων. Ελάτε να βαδίσουμε μαζί για να ορθώσουμε πραγματικό τείχος στο φασισμό που τροφοδοτείται από το ίδιο το σάπιο σύστημα, από την αντιλαϊκή πολιτική, από την ανοχή των πολιτικών δυνάμεων του τόπου και των ευρωπαϊκών δυνάμεων. Να γκρεμίσουμε τη ναζιστική Χρυσή Αυγή, τη δολοφονική αυτή οργάνωση από την τρίτη θέση. Ελάτε να βαδίσουμε μαζί με τους δεκάδες, εκατοντάδες δοκιμασμένους αγωνιστές που συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ και της λαϊκής συσπήρωσης. Αγωνιστές που, όπως και κάποιοι από εσάς, στο παρελθόν στήριξαν άλλες επιλογές, όμως δεν εξαγοράστηκαν, έβγαλαν συμπεράσματα συμμετέχοντας στον αγώνα. Στο ψηφοδέλτιο για τις ευρωεκλογές, στα ψηφοδέλτια για τους δήμους και τις περιφέρειες, συμμετέχουν αγωνιστές που εγκατέλειψαν κόμματα του συστήματος και ένας ολόκληρος κόσμος που κατάλαβε τα αντιλαϊκά πεπραγμένα των κυβερνήσεων που πριν ακολουθούσε, είτε το ΣΥΡΙΖΑ, είτε από το ΠΑΣΟΚ, τη ΛΑΕ, την Ανταρσία. Αγωνιστές από το ίδιο το εργατικό κίνημα που δεν ανέχονται την ταξική συνεργασία, τις νοθείες των εγκαθέτων της ΓΕΣΕΕ. Νέοι και νέες που πρωτοστατούν στους αγώνες των μαθητών, των φοιτητών, των σπουδαστών, της πανσπουδαστικής στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΗ. Αγρότες συνδικαλιστές που μάχονται στα μπλόκα κόντρα στην ΚΑΠ και την καταστροφή της αγροτιάς. Απόστρατοι των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας. Παιδιά και αυτοί του ελληνικού λαού που ορκίστηκαν πίστη στην πατρίδα, στην υπεράσπιση των συνόρων και των κυριαρχικών δικαιωμάτων και όχι αυτή να γίνεται ξέφραγο αμπέλι των αμερικανοατοϊκών δολοφόνων των λαών. Επιστήμονες, δημοσιογράφοι, άνθρωποι της τέχνης και του πολιτισμού που συστρατεύονται στη μάχη για να λάμψει η αλήθεια, για να γεννούνε τα σκοτάδια λάμψη. Αθλητές και αθλήτριες, αγωνιστές του στίβου και της ζωής, παράδειγμα υψηλής αντοχής, καρτερικότητας, εκπαίδευσης. Ελάτε λοιπόν όλοι και όλες να βαδίσουμε μαζί, γιατί όλοι μαζί θα μπούμε μπροστά στους αγώνες για κάθε λαϊκό πρόβλημα. Αυτό κάναμε στην Πάτρα, στην Κεσαριανή, στην Πετρούπολη, στο Χαϊδάρι, στην Ικαριά. Αυτό θα κάνουμε και σε πολλούς ακόμα δήμους που θα εκλεγούν κομμουνιστές δήμαρχοι. Αυτό θα κάνουμε παντού με ακόμα περισσότερους εκλεγμένους δημοτικούς και περιφερειακούς συμβούλους. Ελάτε να βαδίσουμε μαζί. Πάρτε τη θέση σας στο πλάι του ΚΚΕ. Γιατί το ΚΚΕ έχει σχέδιο και για το σήμερα και για το αύριο.
φωτίζει με το ανατρεπτικό του πρόγραμμα το δρόμο για μια διαφορετική οργάνωση της κοινωνίας και της οικονομίας, με το λαό πραγματικά στην εξουσία, πραγματικό ιδιοκτήτη του πλούτου που παράγει, γιατί αυτό σήμερα είναι το προοδευτικό, το σύγχρονο. Η Ελλάδα των πολλών είναι η Ελλάδα του σοσιαλισμού. Προχωράμε με το δίκιο μας, με τη δύναμή μας, με την καρδιά μας, με το ΚΚΕ για μια μεγάλη νίκη του λαού, με ΚΚΕ ισχυρό παντού. Καλή δύναμη και υγεία σε όλους και όλες. Προχωράμε μπροστά, θα τα καταφέρουμε. Γεια σας. Ισχυρό κουκουέ, αντεπίθεση λαέ, εμπρός λαέ, τώρα κουκουέ.